Βουλευτήριον σωτήρ παρανομίας κατά σου ιερείς και αγαπητοί μας ακροατές, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Άντελιν, του Ραδιοφώνου των Κυθύρων, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ, όπως σας έχουμε ήδη ανακοινώσει, με ζωντανή εκπομπή, όπως κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες. Έχουμε τιμή και τη χαρά να βρίσκεται μαζί μας στο στούντιο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Τικυθύρων, κύριος Σεραφείμ, μαζί με τον Εδεσιμολογιότατο Πατέρα Πέτρο Μαριάτο. Να σας καλησπερίσουμε, καλώς ήρθατε στο σταθμό μας για άλλη μια φορά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά και καλό Πάσχα. Χρόνια πολλά. Καλό Πάσχα να έχουμε. Να σας ακούσουμε. Και απόψε είναι μια πολύ ωραία εκπομπή που την έχουμε καθιερώσει αρκετά χρόνια τώρα, έτσι. Ναι. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, για αυτή το χρόνο που μας διαθέτετε για να έχουμε αυτή την επαφή με τους χριστιανούς μας εν ώψη των Αγίων και Μεγάλων ημερών της Μεγάλης Εβδομάδος. Σήμερα τελείωσε η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και αύριο έχουμε την Ανάσταση του Λαζάρου, την Κυριακή των Βαΐων και καθημερινά στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα έχουμε μία, αφού ο νυμφίος της Εκκλησίας μας από την πρώτη μέρα η εικόνα εισοδεύει στο ναό και λέμε το «Ιδού ο νυμφίος έρχεται», καθημερινά έχουμε μια διαφορετική υπόθεση μέσα στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και θα προσπαθήσουμε τον Πατέρα Πέτρο έτσι αντιπροσωπευτικά κάποια ύμνους να τους παρουσιάσουμε για να μιλήσουμε για την υπόθεση κάθε μιας από τις μεγάλες αυτές ημέρες της Αγίας Εβδομάδος των Παθών. Και όπως είπαμε αρχίζουμε με το Σάββατο του Λαζάρου, την Ανάσταση του Λαζάρου, που ο Κύριος μας προτυπώνοντας την Ανάσταση και θέλοντας να μιλήσει για την Ανάσταση την κοινή, δηλαδή αυτό που ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, έτσι αυτή την Ανάσταση υπενισόμενος ανέστησε το Λάζαρο, που αυτή η Ανάσταση, αυτό το θαύμα έχει κάτι το ιδιαίτερο, γιατί οι άλλες δύο περιπτώσεις που αναφέρουν τα Ιερά Ευαγγέλια έγιναν ενώ είχαν αποθάνει και ο Υιός της Χείρας της Ναΐν και η θυγατέρα του Ιαΐρου, αλλά μετά την κοίμηση ο Χριστός ανέστησε. Εδώ έχουμε το Λάζαρο 4 μέρες θαμένων στον τάφο και έρχεται ο Χριστός και λέει να ανοίξουν την ταφόπλακα και με το κυριαρχικό του πρόσταγμα είπε το Λάζαρε δεύρω έξω, και αυτό βέβαια ήταν κάτι το συγκλονιστικό και για τους Ιουδαίους που ήταν εκεί παρόντες, αλλά και για όλους εκείνους οι οποίοι άκουσαν γι' αυτό το γεγονός το θαυμαστό της Αναστάσεως του Λαζάρου. Και λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής ο Ιωάννης ότι πήγαιναν να δουν το Λάζαρο αναισθημένον οι Ιουδαίοι και πίστευαν ιδιαίτερα με αυτό το γεγονός, και γι' αυτό λέει πήραν και τα βάγια, τους κλάδους των βαΐων την άλλη μέρα και προεπίνδυσαν τον Χριστό μας θρεμευτικά καθώς έμπαινε στα Ιεροσόλυμα. Δηλαδή αυτό το γεγονός είχε συγκινήσει αυτούς τους ανθρώπους και οπωσδήποτε τους έδωσε περισσότερα με τη δυνατότητα να πιστεύσουν στη δύναμη του Θεανθρώπου και στην Ανάσταση του Λαζάρου. Βέβαια η άρχουσα θρησκευτική τάξης εκεί των Ιουδαίων δεν το είδε αυτό το πράγμα με καθαρό μάτι και οπωσδήποτε ήθελαν, ενώ θα μπορούσαν να πιστεύσουν στο θαύμα και να αποδεχθούν τον Χριστό μας και τη διδασκαλία του, εντούτοις όχι μόνο προχώρησαν στα σχέδιά τους να θανατώσουν τον Χριστό, να τον σταυρώσουν, αλλά ήθελαν και τον Λάζαρο, όπως λέει ο Ευαγγελιστής, να τον θανατώσουν για να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι, τον βλέπουν και πιστεύουν. Έτσι λοιπόν αυτό το πρώτο
θέμα, ας πούμε, της εκπομπής μας είναι η αυριανή υπόθεση της Αναστάσεως του Λαζάρου, και βέβαια και από αυτό το γεγονός θα μπορούσαν οι άνθρωποι να πιστεύσουν και στην Ανάσταση του Χριστού μας, γιατί το προείπε αυτό, το προεξήγηλε ο Χριστός μερικές μέρες πριν από το πάθος, είπε ότι θα με συλλάβουν, θα με μαστιγώσουν, θα με εμπτύσουν, θα πάθω αυτά που θα πάθω, θα σταυρωθώ, αλλά την τρίτη ημέρα θα αναστηθώ. Και θα μπορούσε βέβαια να κάνουν αυτόν τον συνδυασμό και όταν τον είδανε πάνω στο σταυρό τον Χριστό μας, να περίμεναν την Ανάσταση. Αλλά όλα τα γεγονότα, όπως θα πούμε αργότερα, να μην το πούμε τώρα, όλα αυτά τα γεγονότα τους είχαν τρομάξει και ξεχάσαν αυτό που είπε ο Χριστός μας. Όμως επανερχόμαστε σε αυτό που είπαμε, ότι βεβαιώθηκε η κοινή Ανάσταση που θα έλθει στα έσχατα τη Δευτέρα Παρουσία με την Ανάσταση του Λαζάρου, αλλά και ήταν και προμήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού μας. Να βάλουμε λίγο μουσική και να πάμε στην επόμενη. Έτσι. Η απεγνωσμένη δία των βίων και επεγνωσμένη δια των τρόπων το μύρον βαστάζουσα προσήλθε εσύ Η Εκκλησία μας όλες αυτές τις ημέρες, ομοιότατε και αγαπητοί ακροατές, έχει κοσμήσει τις ακολουθίες με θαυμάσια τροπάρια, που είναι όχι μόνο μουσική πανδεσία, αλλά είναι και αριστουργήματα δόγματος από τη μια μεριά και λογοτεχνίας από την άλλη. Το σπερινό πριν από τα Βαΐα, από την Κυριακή των Βαΐων, έχουμε ένα ιδιόμελο, όπως το λέμε, δηλαδή έχει δικό τρόπο ψαλμού, το οποίο λέει τα εξής: «Εκ Βαΐων και κλάδων, ως εκ θείας εορτής, ιστίαν μεταβάντες εορτήν, προσεβασμίαν των Χριστών, των Χριστού παθημάτων, πιστοί συνδράμωμεν
τελετήν σωτήριον. Εδώ το συνδάμε δεν εννοούμε τη συνδρομή, εννοεί το να τρέξουν μαζί. Από την εορτή, τη μία, που θεία είναι, θεϊκή εορτή, την εορτή της υποδοχής του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, ας τρέξουμε στην εορτή την άλλη, τη σεβασμία εορτή των παθημάτων του Χριστού, που είναι τελετή σωτήριος. Και τούτον υπερημών πάθος υφιστάμενον, κατοπτεύσομεν εκούσιον, και ας δούμε αυτόν, τον Χριστό δηλαδή, να υφίσταται αυτά τα παθήματα, καταλαβαίνοντας ότι το θέλει και τα υφίσταται. Αυτό δε τον ύμνον ευχαριστούντες αναμέλψομεν, αρμόδιον ανακράζοντες. Ας ψάλουμε σε αυτόν, ανακράζοντες με δυνατή φωνή, κατάλληλον ύμνο ως ευχαριστία. Τι δηλαδή, ή της ευσπλαχνίας πηγή και της σωτηρίας λιμήν, Κύριε δόξαση. Η πηγή της ευσπλαχνίας και το λιμάνι της σωτηρίας, δόξα σε σένα Κύριε, που είσαι αυτά. Πολύ ωραία. Τώρα, σήμερα κατά σύπτωση διάβαζα ένα λόγο του Ιωάννου του Χρυσοστόμου για τον προφήτη Ηλία. Ο προφήτης Ηλίας ήταν αυστηρός, επειδή δεν τον άκουγαν οι Ισραηλίτες, ήταν πολύ αυστηρός και ήθελε να εξολοθρευθούν, και ο Θεός τον επέπλητε και του λέγε, κοίταξε να δεις, εσύ μπορεί να είσαι τέλειος, αλλά ο λαός αμαρτάνει, θα τον παρατήσουμε ή θα τον εξολοθρεύσουμε. Όπως πας, σιγά σιγά δεν θα υπάρχει άνθρωπος επί της γης, αν ακολουθούμε τέτοια τακτική. Να μάθεις να είσαι έσπλαχνος, του λέγε του Ηλία, και αν δεν μπορείς με αυτούς τους ανθρώπους, εγώ θα σε χωρίσω. Να πας στον ουρανό, εσύ, και άσε τους ανθρώπους να τους αναλάβω εγώ, που θα κατέβω. Θα κατέβω εγώ ίδιος. Αυτή η διήγηση περί Ηλίου είναι και προφητική, ότι ήρθε ο Χριστός. Το λέω αυτό επειδή εδώ λέει, δόξα σε σένα Κύριε που είσαι η πηγή της ευσπλαχνίας. Είναι πιο έσπλαχνος από εμάς τους ανθρώπους ο Θεός. Πολύ έσπλαχνος. Πολύ έσπλαχνος. Έτσι. Και είναι λιμάνι σωτηρίας, δηλαδή τρέχουμε, κυνηγάμε, προσπαθούμε, φιλοσοφούμε, αποφασίζουμε, αλλάζουμε ταυτότητες, δηλαδή εννοώ την πίστη μας, αλλάζουμε, ξαναρχόμαστε, ξανακλειδονιζόμαστε, μαλώνουμε με τους ανθρώπους. Έχουμε ιδιοτέλεια, έχουμε αγωνία για το αύριο, για το... Μόνο λιμάνι είναι αυτή η πηγή της ευσπλαχνίας του Χριστού μας. Εκεί στο λιμάνι, όπως το λιμάνι ηρεμούν τα πλοία, γιατί τα λιμάνια είναι φυλαγμένα τους καιρούς, έτσι και το λιμάνι του Χριστού μας μας δίνει μια γαλήνη. Δεν σημαίνει ούτε ύπνο, ούτε νάρκωση, ούτε αναισθησία. Γαλήνη. Γαλήνη του Θεού, λιακάδα του Θεού. Φως αληθινό. Είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει. Οτιδήποτε άλλο νομίζουμε ότι μας γεμίζει, δεν μας γεμίζει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα της ευσπλαχνίας, της θείας ευσπλαχνίας. Είναι ωκεανός ευσπλαχνίας, απέραντη η αγάπη και το έλεος του Θεού. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι έτσι παρασυρώμεθα σαν άνθρωποι και μπορεί να θέλουμε αμέσως να παρέμβει ο Θεός, να κάνει εκείνο, γιατί δεν κάνει εκείνο, γιατί δεν επεμβαίνει σε αυτή την αδικία, σε όλα αυτά. Το σχέδιο του είναι πάρα πολύ μεγάλο, σοφό, Πανάγιο, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, αλλά είναι πέλαγος η ευσπλαχνία του και προσπαθεί με τον τρόπο αυτόν να συνετίσει και να φέρει στο σωστό δρόμο
τον άνθρωπο. Βέβαια υπήρχαν και περιπτώσεις που στην Παλαιά Διαθήκη επέτρεψε τον κατακλυσμό, στα Σόδομα και Γόμορα, τη φωτιά κλπ. Αλλά αυτό είναι από τις λίγες περιπτώσεις και παραδειγματικές είναι οι τιμωρίες. Ωστόσο όμως είναι πάντοτε έσπραγμα. Αυτό στον προφήτη Ηλία πράγματι τον συγκρατούσε. Τον συγκρατούσε και ζήτησε ο προφήτης, ας πούμε, 3,5 χρόνια ανιδρία. Έτσι, αλλά ο Θεός μας, ο Πανάγιος Θεός, έτσι αυτό το πράγμα τον συνέφερνε πάντοτε. Αυτό βέβαια το γεγονός της εισόδου του Χριστού μας στα Ιεροσόλυμα είναι βέβαια η απαρχή των παθών. Δηλαδή έρχεται, εισέρχεται μέσα στην πόλη αυτή με τη συνέστηση ότι βαδίζει προς το πάθος. Και ενώ τον επιφημούν τα πλήθη, οι περισσότεροι βέβαια με την αντίληψη με τις μεσαινικές τότε προσδοκίες, κοσμικού βασιλέα, ναι, ως κοσμικό βασιλέα, υπήρχε το ευσεβές λίμα που τον αποδέχονταν ως πνευματικό βασιλέα, τα παιδιά τα οποία με την αγνότητά τους τον ελάτρευαν και του προσέφεραν τον ένον και τη δοξολογία, ήταν η πιο καθαρή, ας πούμε, η δοξολογία ήταν των παιδιών και οι στάσεις, δηλαδή τα παιδιά με όλη τους την καρδιά, ας πούμε, υμνούσαν εκείνη την ώρα χωρίς, ας πούμε, να περιμένουν αυτά τα οποία περίμεναν οι μεγάλοι. Ναι. Ωστόσο όμως εισήλθε ο Κύριός μας στην Αγία Πόλη και προχωρούσε προς το πάθος. Είχε τη συνέστηση ότι θα πρέπει για να ολοκληρώσει την όλη του οικονομία, τη Θεία Οικονομία, το έργο της Θείας Οικονομίας και της σωτηρίας του κόσμου, θα έπρεπε να πάθει. Και γι' αυτό λέμε «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν τω μέσου νυχτός» και έχουμε τις ακολουθίες του νυμφίου που φαίνεται ότι ο Κύριος συνειδητοποιημένος προχωρεί προς το πάθος εκουσίως για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Βάλτε λίγο μουσική να πάμε στην άλλη μέρα. Στην Μεγάλη Δευτέρα που ψάλλουμε τον όρθρο από την Κυριακή το βράδυ, και τη Μεγάλη Δευτέρα η Εκκλησία μας προβάλλει το αγνό πρότυπο του Αγίου Ιωσήφ του Παγκάλου που ήταν γιος του Ιακώβ, ένα από τα 12 παιδιά του Ιακώβ του Πατριάρχη, που όπως ξέρουμε τα αδέλφια του τον ευθόνησαν και τον πούλησαν σε εμπόρους που τον οδήγησαν στην Αίγυπτο, ενώ είπαν ψέματα στον πατέρα ότι τον έφαγαν τα θηρία και πήγαν το πανοφόρι του βαμμένο στο αίμα, ότι να τον κατεσπάραξαν τα θηρία.
αλλά αυτό ήταν ένα ψέμα και πήραν αργύρια, 20 νομίζω αργύρια πήραν από τους εμπόρους που πούλησαν τον αδελφό τους. Και προβάλλεται ο Άγιος Ιωσήφ σαν μία προτύπωση του Χριστού, σαν ένα πρόσωπο το οποίο κάπως προεικόνιζε τον Χριστό μας, που και εκείνος επολύθη από τον μαθητή του, τον Ιούδα, αντί 30 αργυρίων. Και ο Άγιος Ιωσήφ, βέβαια, από ό,τι γνωρίζουμε, ήταν αγνός, σόφρον, καθαρός, άκακος, και αυτό φάνηκε βέβαια όταν τα αδέλφια του ήλθαν στον καιρό της δυστυχίας, της πείνας, στην Αίγυπτο, και εκείνος τους έδωσε τις τροφές και μετά τους πήρε μαζί με τον πατέρα και τον νεότερο αδελφό, τον Βενιαμίν, τους πήρε στην Αίγυπτο. Και όταν εκοιμήθη ο πατέρας, ο Ιακώβ, τα παιδιά, τα αδέλφια του Ιωσήφ φοβήθηκαν μήπως μνησικακίσει ο Ιωσήφ και θυμηθεί το κακό που τους έκανε, και του είπαν ότι μας όρκησε ο πατέρας, όρκησε να μην κάνεις κάτι σε μας, να μην θυμηθείς το κακό που σου κάναμε. Και εκείνος βέβαια έκλαψε και λέει, εγώ είμαι του Θεού άνθρωπος, δεν θα το κάνω αυτό ποτέ. Και βέβαια έκανε το καλύτερο για τα αδέλφια. Επομένως αυτό το παράδειγμα της ανεξικακίας, της ακακίας, της αγνότητος και της σοφροσύνης, γιατί εκεί που ήταν στην Αίγυπτο που τον πούλησαν, το αφεντικό του είχε μια πονηρή γυναίκα η οποία θέλησε να τον παρασύρει τον Ιωσήφ στην αμαρτία. Εκείνος άφησε το χιτώνα και έφυγε, λέγοντας ότι πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό θα δούμε ένα ύμνο ο οποίος αναφέρεται σε αυτό το γεγονός. Δευτέραν έβαν την Αιγυπτίαν, ευρών ο δράκον, διαρημάτων έσπευδε κολακίας, υποσκελίσε τον Ιωσήφ. Αλλά αυτός κατά λοιπόν τον χιτώνα έφυγε την αμαρτίαν, και γυμνός ούκ ισχύνετο ως ο πρωτόπλαστος πρώτης παρακοής. Αυτού τες οικεσίες Χριστέ ελέησον ημάς. Χαρακτηρίζει ως δεύτερη Εύα την Αιγυπτία, την οικοδέσποινα εκεί του Πετεφρή. Ιωσήφ, τη γυναίκα του Πετεφρή. Τη βρήκε, λέει, ο δράκον, ο διάβολος, αυτή την δεύτερη Εύα, για να εξαπατήσει με κολακίες και να ρίξει στην αμαρτία, τη σαρκική αμαρτία, τον Ιωσήφ. Αλλά αυτός, συγγνώμη, αφού άφησε το χιτώνα, όπως είπα και προηγουμένως, έφυγε την αμαρτία και δεν ισχύνεται με την γυμνότητα αυτή, όπως ο πρωτόπλαστος, ο Αδάμ, πριν από την παρακοή. Ενώ ήταν γυμνή, δεν εντρέπονταν γι' αυτό. Αυτού της οικεσίας Χριστέ ελέησέ μας. Αυτό λέει αυτός ο ύμνος. Και έτσι κλείνουμε την Δευτέρα. Με επιτρέψετε, Μαριάτη, να κάνω ένα σχόλιο εδώ. Ναι, παρακαλώ. Αυτό που είπατε, που το είπε ο Ιωσήφ, ναι, στην πρόκληση αυτής της γυναίκας, που είπε πώς ποιήσω το ρήμα τούτο ενώπιον Κυρίου του Θεού μου. Μάλιστα. Αν το είχαν συλλάβει όλοι οι χριστιανοί και οι νέοι κυρίως αυτό, ναι, δεν αισθανόταν Ιωσήφ ότι πώς θα το κάνω αυτό αφού θα μου πάρει το κεφάλι ο Θεός. Δεν ήταν από φόβο. Ήτανε διότι θα τον λυπούσε το Θεό. Θα τον έκανε, ας πούμε, να μην το περιμένει ο Θεός από αυτόν. Δηλαδή σαν ήταν ο πατέρας του και έκανε κάτι ανάρμοστο, πώς θα το κάνω μπροστά στο Θεό. Μακάρι σε αυτό. Είχε την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Αυτό.
Μακάρι, αίσθηση, μακάρι οι άνθρωποι όλοι, και επαναλαμβάνω οι νέοι περισσότερο, να έχουμε την αίσθηση ότι ο Θεός μας βλέπει και ό,τι κάνουμε το κάνουμε μπροστά του, στα μάτια του. Δηλαδή δεν μπορεί να κρύψουμε κάτι, να λέμε ο, εντάξει αυτό και δεν με καταλαβαίνει, ναι, ούτε κανείς με βλέπει, ούτε. Αυτά είναι ολιγοπιστία και, και ελαττωματική πίστη. Όπως ελαττωματική πίστη είναι αν ό,τι ηθικό έχουμε, ό,τι δύναμη ηθική έχουμε και ό,τι άσκηση κάνουμε, την κάνουμε από τρόμο. Ναι. Μπροστά στην επερχόμενη τιμωρία. Σαν δούλοι. Σαν δούλοι, ναι. Ενώ πρέπει σαν παιδιά. Ελεύθερα, να λέμε και να ντρεπόμαστε ελεύθερα, να μην κάνουμε κάτι το οποίο... Και αυτό το ότι παράτησε το ρούχο και βγήκε έξω χωρίς να ντρέπεται, αυτό είναι απόδειξη του ότι ήταν άλλη η ενδυμασία η πνευματική του Ιωσήφ, που δεν εφαινότανε, αλλά αυτός την ένιωθε. Διότι βίωνε ότι ο Θεός γυμνών δεν τον παρεξηγεί, ούτε τον επιπλήττει. Γιατί γυμνός βγήκε από την κοιλιά της μάνας του, ενώ... Και το έκανε αυτό χάρη της αρετής και χάρη της... Η αιτία που έγινε ήταν... Πειθαρχίας του, ναι, στη Θεία Εντολή. Ναι, ναι. Να έχουμε λίγη μουσική. Εν τον υπτήρι του δείπνου εφωτίζοντο, τότε Ιούδας Οδυσσεύης φιλαργυρίαν ως Ιησας εσκοτίζετο, και ανώμις Κρήτες σε τον δίκαιον Κρήτην παραδίδωση. Βλέπε χρημάτων εραστά τον δια ταύτα αγχώνην χρυσαμένον. Φεύγε ακόρεστον ψυχήν την διδασκάλα τι αυτά τολμήσασαν. Ο περιπάντας αγαθός Κύριε δόξασι. Τη Μεγάλη Τρίτη έχουμε επίσης ένα πολύ ωραίο τροπάριο, το οποίο είναι μια ομολογία του αμαρτωλού χριστιανού μπροστά στην Παναγιότητα του νυμφώνος του Χριστού μας. Είναι ένα τροπάριο το οποίο χρησιμοποιείται και στην ακολουθία της Θείας Ευχαριστίας και που είναι πολύ κατάλληλο να το ψιθυρίζουν οι πιστοί όταν πάνε να κοινωνήσουν. «Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύξομαι ο ανάξιος. Εάν γαρ τορμήσω συνεισελθύνει στον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ούκαστη του γάμου. Και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσω με ως φιλάνθρωπος». Δηλαδή, πώς θα μπω στα λαμπρά σαλόνια που είναι η Αγία σου, γιατί όπου υπάρχει ο Χριστός και η Αγιότητα είναι φως. Είναι λαμπρότης. Πώς θα μπω, πώς εισέλθω, πώς θα εισέλθω. Επειδή θυμάται ο χριστιανός ο συνειδητός πως ο Χριστός είχε πει την παραβολή του ανθρώπου εκείνου, ο οποίος εκάλεσε πολλούς στο δείπνο και πήγε ένας που δεν είχε καλό φόρεμα, βέβαια μιλούσε συμβολικά, πήγε με φόρεμα ακάθαρτο, πρόχειρο, και του είπε ο οικοδεσπότης, πως μπήκες μέσα, βγάλτε τον έξω. Βέβαια δεν είναι, εδώ δεν είναι ρατσισμός στην παραβολή αυτή, αλλά εννοεί το πνευματικό χιτώνα. Και την παραβολή για... των 10 Παρθένων. Βεβαίως και αυτό. Παραβολή. Με ελέγχει ο χιτώνας αυτός που είναι, που δεν είναι του γάμου, δηλαδή του γάμου του Χριστού με την Εκκλησία του. Δεν είναι. Και θα με διώξουν οι άγγελοι δεμένο και δέσμιος εκβαλούν των αγγέλων. Όμως
με ταπείνωση και μετάνοια, ο πιστός απευθύνεται στον Κύριο και του λέει: «Καθάρισον, Κύριε, το ρήπο της ψυχής μου, καθάρισε τη βρωμιά της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος». Είναι ένα ωραίο τροπάριο, κατανοητικό, μπροστά στις ερχόμενες ημέρες της εορτής και στην συλλογική παρουσία των πιστών στην Εκκλησία, που απεικονίζει την αυτογνωσία του κάθε χριστιανού, την αμαρτωλότητά του, την ταπείνωση και το αίτημα προς τον Χριστό, εκείνος να καθαρίσει ό,τι κοιλίδα υπάρχει στην ψυχή μας. Μάλιστα. Βέβαια, αυτή η μέρα αναφέρεται και στον νυμφώνα, που λέμε εκεί που μιλάει ο Χριστός μας για τις νεάνιδες εκείνες, τις σόφρονες και τις άφρονες, όπως χαρακτηρίζει, μωρές, οι οποίες μιλάει ότι δεν γινόταν ο γάμος και ο νυμφίος βέβαια είναι ο Χριστός, και ενώ τον περίμεναν άργησε να έρθει ο νυμφίος, ήρθε μετά τα μεσάνυχτα, νύσταξαν όλες. Και βέβαια οι σόφρονες, οι φρόνιμες παρθένες, είχαν λάδι στις λιχνίες για να υποδεχθούν τον νυμφίο. Οι άλλες όμως νύσταξαν, είχαν αμελήσει, και όταν είπανε «σηκωθείτε, έρχεται ο νυμφίος», τρέχανε να βρουν λάδι και ζητούσαν από τις φρόνιμες να δώσουν, και λένε εκείνες: «Δεν μπορούμε να σου δώσουμε, να σας δώσουμε, γιατί μπορεί να μην φτάσει και για μας, πηγαίνετε να αγοράσετε». Και όταν πήγαν, βρήκαν μετά κλειστή την πόρτα, την πύλη έτσι, του νυμφώνος του ουρανίου, νυμφώνος της Βασιλείας του Θεού, που αυτό θέλει να μας πει. Γι' αυτό είναι τη Μεγάλη Τρίτη, θυμούνται τις παρθένες ας πούμε εκείνες, τις φρόνιμες και τις μωρές, να επαγρυπνούμε για να μην μείνουμε έξω του νυμφώνος του Χριστού, γιατί αν ραθυμίσουμε, αν αμελήσουμε, αν αδιαφορήσουμε, αν είμεθα μετανόητοι, βέβαια δεν έχουμε τις προϋποθέσεις να συμμετάσχουμε στους θείους γάμους, που είναι η Βασιλεία του Θεού, η απόλαυση της Βασιλείας του Θεού. Κατά του Χριστού πονήρων συνήχθηση νεδρίων και κατά αυτού και να ευουλεύσατο παραδούνε Πιλάτο εις θάνατον το νευθύνω. Σήμερον την των χρημάτων αγχώνην Ιούδας εαυτό περιτήθηση και στερείται κατά ζωής προς καιρού και θείας. Σήμερον καϊάφας άκον προφητεύει, συμφέρει λέγον υπέρ του λαού. Των αμαρτιών ημών του παθήν ή να ημάς ελευθερώσει εκ της δουλείας του εχθρού ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
η Αγία μας Εκκλησία φέρνει μπροστά μας το πρότυπο της πόρνης εκείνης γυναίκας, η οποία συναισθανωμένη το βάρος της ενοχής και την άθλια κατάστασή της, πήγε όταν ο Χριστός μας εφιλοξενεί το στο σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού, την ώρα του δείπνου πήγε εκείνη αθόρυβα και με τα δάκρυά της έπλυνε τα πόδια του Χριστού, έβαλε το πολύτιμο μύρο και το εσπόγγισε με τα μαλλιά της και χωρίς να λέει καμία λέξη, η καρδιά της όμως επάλετο από την αγάπη προς τον Θείο Λυτρωτή και από την πεποίθηση ότι εκείνος τη δέχεται και την συγχωρεί. Αυτό λοιπόν το πρότυπο της μετάνοιας, το πρότυπο το θέτει η Εκκλησία μας τη Μεγάλη Τετάρτη για να αφυπνίσει και τους πιο ράθυμους και δυσκίνητους προς την μετάνοια. Και γι' αυτό βέβαια θα δούμε αυτό το θαυμάσιο δοξαστικό που είναι ποίημα της μοναχής Κασιανής, είναι το γνωστό αυτό που ψάλλουμε τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ, που λέμε τον όρθρο της Μεγάλης Τετάρτης. Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γινή, την συν εσθωμένη θεότητα μυροφόρου αναλαβούσα τάξην, οδυρωμένη μοίραση πρώτου ενταφιασμού κομίζει. Κύριε, λέγει ο υμνογράφος, η γυναίκα αυτή η οποία περιέπεσε σε πολλές αμαρτίες, καθώς αισθάνονταν τη θεότητά σου, την αγιότητά σου, αφού ανέλαβε τάξην μυροφόρου, σαν άλλη μυροφόρος γυναίκα, οδυρωμένη μέσα σε κλαφθμό και δάκρυα, μοίρα σου προσφέρει πριν από τον ενταφιασμό σου. Ή μη λέγουσα ότι νίξ μη υπάρχει, ίστρος ακολασίας, ζωφόδιστε και ασέλινος έρος της αμαρτίας. Αλίμονο έλεγε, διότι υπάρχει νύχτα, σκοτάδι πνευματικό μέσα μου, είναι μια προσκόλληση στη ζωή της ακολασίας, της αμαρτίας, της σαρκικής, των σαρκικών απολαύσεων, και έρωτας ζωφόδης και ασέλινος της αμαρτίας. Και η υμνογράφος, η Αγία Κασιανή, η οποία δεν το λέει για τον εαυτό της, όπως το παρεξηγούν μερικοί, μιλάει για την αμαρτωλή γυναίκα. Λέει, βάζει στο στόμα της γυναίκας αυτής, «Δέξε μου τα σπηγάς των δακρύων, ο νεφέλες διεξάγων της θαλάσσης το είδωρ. Κάμφθη τίμη προς τους στεναγμούς της καρδίας, ο κλίνας τους ουρανούς τη αφάτο σου και νόση. Δέξε τις πηγές των δακρύων. Τα δάκρυα είναι ό,τι το πιο πολύτιμο και άγιο μπορεί να προσφέρει ο μετανοημένος αμαρτωλός στο Θεό. Είναι το πιο ευπρόσδεκτο. Όταν λέγεται ότι κάποτε ο Θεός έστειλε τον άγγελό του κάτω στη γη να του φέρει το πιο πολύτιμο που υπάρχει στη γη, και έφερε διάφορα έτσι που το προσκόμισε, και μεταξύ αυτών έφερε και τα δάκρυα ενός μετανοημένου αμαρτωλού, και στην ζυγαριά θα λέγαμε του Θεού εζήγησε και ευάρινε περισσότερο το δάκρυ του αμαρτωλού. Είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το γεγονός, όταν ο άνθρωπος δακρύζει από συντριβή και συνέστηση ότι ελείπησε τον Θεό και ότι αμάρτησε και παρεύει τις εντολές του Θεού. Δέξε τις πηγές των δακρύων, εσύ ο οποίος με τα σύννεφα, με τα νέφη βγάζεις το νερό της θάλασσας που εξατμίζεται και πέφτει μετά ως βροχή. Κάμφθη τίμη προς τους στεναγμούς της καρδίας, λίγησε μπροστά στους στεναγμούς της καρδιάς. Και οι στεναγμοί της καρδιάς είναι πάλι κάτι το πολύ ακριβό ενώπιον του Θεού. Δηλαδή το μετράει πάρα πολύ όταν κανείς στενάζει από τον πόνον, διότι αμάρτησε, διότι ελείπησε τον Θεό, επίκρανε τον Θεό.
ο κλίνας στους ουρανούς, εσύ που άνοιξες τους ουρανούς με το να γίνεις ταπεινός άνθρωπος, να κενωθείς τόσο πολύ να, ως προς την θεότητα και να γίνεις ταπεινός άνθρωπος. Καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδας, αποσμίξω τούτους δε πάλιν της της κεφαλής μου βοστρίχης. Θα καταφυλίσω τα άχραντά σου πόδια και θα τα σκουπίσω με τα μαλλιά της κεφαλής μου. Αυτά τα πόδια, όν εν το παραδείσω έβα το δειλινόν, κρότον τη σωσήνη χυθίσα, το φόβο εκρύβει. Τον κρότον αυτών των ποδιών, έτσι είναι ανθρωποπαθής αυτή η έκφραση, τον άκουσε η Εύα, το δειλινόν, τότε που είχε παραβεί μαζί με τον Αδάμ την εντολή του Θεού, και κρύφτηκε, γιατί ένιωσαν ότι ήταν γυμνή. Και ένιωσαν ότι ήταν γυμνή διότι είχαν παραβεί την εντολή του Θεού. Μπήκε η πονηρία, η κακία μέσα τους και δεν αισθανόταν απλά και καθαρά όπως πριν, αλλά με πονηρό μάτι έβλεπαν την γύμνασή τους. Αμαρτιών μου τα πλήθη και κρυμάτων σου αβύσους, τι σε ξυχνιάσει ψυχοσώστα σωτήρ μου. Τα πλήθη των αμαρτιών μου, πάλι βάζει αυτά τα λόγια η Αγία Κασιανή στο στόμα της πόρνης γυναίκας. Τα πλήθη των αμαρτιών μου, αλλά και η άβυσος, η άβυση των κρυμάτων σου, τα κρύματά σου είναι άβυσος μεγάλη. Ποιος μπορεί να τα εξεχνιάσει ψυχοσώστα σωτήρ μου. Και καταλήγει με την παράκληση, μη με την συνδούλην παρίδεις, ο αμέτρητον έχουν το έλεος. Μη με παραβλέψεις εμένα την αμαρτωλή σου δούλη, διότι το έλεος σου είναι αμέτρητο. Θα βάζει κανείς το μεγαλείο της μετανοίας της γυναίκας αυτής, αλλά και της συγκαταβάσεως του Κυρίου μας που δεν την απέρριψε. Ενώ ο Ιούδας, ο προδότης, ο οποίος είχε μελετούσε την προδοσία για φιλαργυρία, άλλα σκέφτηκε. Όταν είδε τη γυναίκα, λέει, τι πράγματα είναι αυτά, κάνουμε τέτοιες δαπάνες, τέτοια έξοδα, ξοδεύουμε αυτό το πολύτιμο μύρο που θα μπορούσαμε την αξία του να τη δώσουμε στους φτωχούς. Και λέει ο Χριστός, βέβαια δεν τον ενδιέφεραν οι πτωχοί, αλλά το χρήμα, το αργύριο, τα αργύρια αυτούς που θα μπορούσε να αποκομίσει. Και ενώ τόσο έτσι εσκοτισμένα σκεπτόταν ο Ιούδας, ο Χριστός μας είδε αυτή την πράξη, την είδε σαν έτσι άνοιγμα καρδιάς, σαν δόσιμο καρδιάς αυτής της αμαρτωλής γυναίκας, η οποία συναισθάνθηκε την Παναγιότητα του Θεανθρώπου και έτσι χωρίς να λέει τίποτα έβγαζε αυτό το φορτίο που είχε επάνω της με τα δάκρυα. Ξέπλυνε δηλαδή με τα δάκρυά της αυτό το επαχθέστατο φορτίο. Αυτό, πατέρ Πέτρο. Να κάνω σχόλιο σε ένα λίγο άσχετο, αλλά όχι όμως τελείως. Ναι. Εδώ πάλι υπάρχει λαϊκός θρύλος. Μάλιστα, μάλιστα. Το οποίο δυστυχώς τον άκουσα και από διακεκριμένο θεολόγο και αυτό, ότι η πόρνη ήταν η Μαρία Μαγδαληνή. Κύριε λες. Ενώ η Μαρία Μαγδαληνή δεν ήταν ανήθικη. Όχι, όχι, όχι. Ήταν αγία γυναίκα. Απλώς τα δαιμόνια. Είχε αυτό. Δαιμόνια, ήταν άρρωστη και άρρωστη. Την έκανε καλά ο Χριστός. Και γι' αυτό του είχε μεγάλη υποχρέωση και πολύ αγάπη. Δεν είχε καμία σχέση με τις αμαρτωλές γυναίκες, μία-δύο που έτυχε ο Χριστός να συναντήσει. Καμία σχέση. Γι' αυτό και ο ύμνος λέει «Υπήντησα στη Παρθένο, δωρούμενο στην ζωή». Μιλάει για την Παρθένο. Μαγδαληνή. Μάλιστα, μάλιστα. Βέβαια. Μάλιστα. Βάλτε λίγο. Εξπλαχνίαν που δασένιψα στον μαθητών σου και προς δρόμον θείων τούτους κατεύθυνας απανενούμενος πέτρος.
Χριστέ, αυτή στο Θείο υπήκη προστάγματι, εκνυπτωμένος και σου εκτενός δεόμενος, δωρήσαστε ημίν το μέγα ελέος. Πέμπτη. Δηλαδή που γιορτάζουμε τον νητήρα και την παράδοση των μυστηρίων από τον Χριστό μας, έχει ένα κοντάκι. Ο κοντάκι είναι ένα ειδικό τροπάριο που συνήθως διαβάζεται πεζά, χωρίς μελωδία. Τον άρτον λαβών ισχύρας ο προδότης, κρυφίως αυτάς εκτείνει και λαμβάνει, την τιμή του πλάσαντος, τες οικίες χερσί των άνθρωπων. Δηλαδή παίρνοντας στα χέρια του το ψωμί του μυστικού δείπνου, αυτό που του δώσε ο Χριστός, δηλαδή αν και του το δώσε και αυτού το τίμιο δώρο αυτό, απλώνει κρυφά τα χέρια του και παίρνει τα αργύρια, δηλαδή την τιμή αυτού που τον έπλασε ή που έπλασε όλους μας με τα δικά του χέρια, τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο. Και αδιόρθωτος έμεινε Ιούδας ο δούλος και δόλιος. Κοιτάξτε να δείτε τι επίθετα του δίνει. Αδιόρθωτος, δούλος και δόλιος. Και τα τρία είναι χαρακτηριστικά αμαρτωλά. Δεν είναι χριστιανικά χαρακτηριστικά. Αδιόρθωτος, δηλαδή δεν μετενόησε. Μεταμελήθηκε, αλλά δεν μετενόησε. Δεν άλλαξε μυαλό, γιατί αν είχε αλλάξει το νου του, τρία χρόνια άκουγε τον Χριστό και έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Ότι αν άλλαζε το μυαλό του, αν είχε πρακτική μετάνοια, ακόμα και αυτή την προδοσία, ο Χριστός θα τη συγχωρούσε. Όμως δεν το έκαμε αυτό. Σκοτισμένος. Ο Ιούδας, ακριβώς. Ο Ιούδας, ο δούλος, ενώ ο χριστιανός. Δεν είναι δούλος. Όταν λέμε ο δούλος του Θεού, εννοούμε ο εργάτης του Θεού. Αυτός, γιατί ο ίδιος των παθών του. Λοιπόν, ήταν δούλος. Ήταν δούλος που δεν μπορούσε να ξεφύγει από την αμαρτωλή σκέψη του και πράξη του. Και ο ίδιος ο Χριστός είπε στο μυστικό δείπνο, δεν σας λέω δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριος του, εσείς όμως ξέρετε. Σας λέω φίλους. Βέβαια εμείς μπροστά στην ηλικιώδη απόσταση αγιότητας και δυνάμεως του Θεού λέμε δούλοι, είμαστε δούλοι. Και μάλιστα δούλοι αχροί είπα να πει, που δεν χρησιμοποιηθήκαν, που δεν τίποτε έννοι, που δεν έχει την έννοια του εσχρού, ναι. Έχει την έννοια του αυτού που ήταν άχρηστος, που δεν χρησιμοποίησε τα ταλαντά του. Επομένως εμείς λέμε για τον εαυτό μας δούλο από συνέστηση της αμαρτωλότητας, αλλά ο Θεός δεν μας θεωρεί δούλο, ενώ εδώ δούλος ο Ιούδας υπονοείται στην αμαρτία. Μάλιστα. Και δόλιος, δηλαδή ό,τι χειρότερο κατά της αλήθειας είναι η δολιότητα. Γιατί η δολιότητα χρησιμοποιεί το ψέμα για να επιτύχει κάτι το κακό. Επομένως αυτό το απλό κοντάκιο μας δείχνει τη λύπη της Εκκλησίας για την κατάδια του Ιούδα. Αν τα έχει όλα τα δεινά και όλες τις αμαρτίες, ας μην ήταν αδιόρθωτος. Ας έδειχνε μετάνοια, όχι μεταμέλεια απλώς. Παράλληλα με το κοντάκιο διαβάζεται πάλι πεζά και ο οίκος της Μεγάλης Πέμπτης. Τη μυστική εν φόβο τραπέζι προσεγγίσαντες πάντες, καθαρέστες ψυχές των άρτων υποδεξόμεθα,
συμπαραμένοντες στο δεσπότη, ή να είδομεν τους πόδας πώς απονύπτει των μαθητών και εκμάσει το λεντίο και ποιήσομεν ως περκατίδομεν αλλήλεις υποταγέντες και αλλήλων τους πόδας εκπλήνοντες. Δηλαδή, αφού πλησιάσουμε με φόβο τη μυστική τράπεζα, μυστική τράπεζα είναι η τράπεζα της Θείας Ευχαριστίας, με καθαρές ψυχές, δηλαδή όταν λέμε καθαρές εννοούμε μετανοημένες, εννοούμε άδολες, εννοούμε καλών προθέσεων ψυχές, να υποδεχθούμε τον Άρτο μένοντας μαζί με το Δεσπότη για να δούμε πως αποπλύνει, πως σκουπίζει, πως νύπτει τα πόδια των μαθητών και εκμάσει το λεντίο και με την πετσέτα τα σπογγίζει τα πόδια, και να κάνουμε όπως βλέπουμε, δηλαδή να υποταχθούμε ο ένας τον άλλον πλένοντας ο ένας τα πόδια του άλλου. Αυτό δεν εννοεί βέβαια οι χριστιανοί να βγάλουν τα παπούτσια μας και ο ένας να πλένει τα πόδια του άλλου, όχι, είναι πνευματικό. Εννοεί ότι να φτάσουμε σε τέτοια ταπείνωση και σε τέτοια υποταγή ο ένας τον άλλον, ώστε να είμαστε έτοιμοι και τα πόδια να ανοίξουμε. Να υποταγούμε. Τι πάνε να υποταγούμε? Να υποταγούμε όχι σε αμαρτωλές επιδιώξει των άλλων, αλλά να μην βάζουμε το δικό μας θέλημα πάνω από όλους, αλλά να ερχόμαστε στη θέση των άλλων. Αυτή είναι η πραγματική υποταγή. Να έρθουμε στη θέση του άλλου. Μην είμαστε έτοιμοι πάντα να φέρουμε αντιρρήσεις. Μήπως ο άλλος έχει δίκιο. Και εκτός από τις ιδέες και τα λόγια, μήπως την πράξη. Μήπως εμείς κοιτάμε του εαυτού μας. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να κοιτάμε τι θέλει ο άλλος. Αυτό είναι διάχυτο στο βίο, στη ζωή της Εκκλησίας, και ο ίδιος ο Παύλος το λέει, ότι έκαστος τα του εταίρου ποιήτω. Δηλαδή ο καθένας να κάνει του άλλου το χατήρι, την επιθυμία, την ανάγκη, οτιδήποτε. Βέβαια θεμητό, έτσι, όχι αμαρτωλό. Αυτός γαρο Χριστός ούτως εκέλευσε τις αυτού μαθητές ως προέφησεν. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός είπε, οφείλεται και εμείς αλλήλων νύπτη τους πόδας, αλλού κήκουσεν Ιούδας ο δούλος και δόλιος. Δηλαδή και ο Ιούδας που του πλύνε τα πόδια δεν έμπαινε στα αυτιά του τίποτα, δεν περνούσε τίποτα. Ήταν μπετόνι η ψυχή του, περιχαρακωμένη στον εαυτό του και τίποτα άλλο. Τον διέψευσε ο Χριστός, γιατί δεν έγινε άρχοντας, ο ίδιος ο Χριστός βέβαια, να αποτινάξει το ρωμαϊκό ζυγό και να πάρει τον Ιούδα να του δώσει αξιώματα ή να τον πλουτίσει ή δεν ξέρω τι άλλο κοσμικό και μάταιο. Δεν μπορούσε να το δει. Μάλιστα. Γι' αυτό τον λέει δόλιο και δούλο. Εδώ μπορούμε να προσέξουμε κάτι, ότι στον Ιούδα, ο Ιούδας μάλλον νικήθηκε από ένα λογισμό, και ο λογισμός αυτός εδραιώθηκε μέσα στην ψυχή του. Ο λογισμός ήταν πονηρός λογισμός. Μπήκε αυτό που είδε, την απογοήτευση, άλλα περίμενε, ενώ θα μπορούσε να εννοήσει τη διδασκαλία του Χριστού μας, ότι πρόκειται περί πνευματικής βασιλείας και ο Χριστός μας είναι ο περιπάντας αγαθός. Θα μπορούσε αυτό να το εννοήσει και να μην βάλει μέσα του έναν πονηρό λογισμό, ο οποίος παγιώθηκε και τον οδήγησε στην προδοσία ένεκα φιλαργυρίας. Δηλαδή αγάπησε περισσότερο το χρυσό παρά το Χριστό. Αυτή είναι η προδοσία του, αυτή είναι η ήττα του, η μεγάλη του ήττα. Και γι' αυτό, ας πούμε, ο κάθε πιστός, γι' αυτό έχουμε τη δυνατότητα του φερεσβείου μυστηρίου,
της εξομολογήσεως που μεταδίδει ζωή αληθινή. Βγάζουμε τους λογισμούς, τους πονηρούς, τους εσχρούς, τους κακούς λογισμούς, τους βλάσφημους λογισμούς. Όταν βγουν αυτά σαν τα αγριοχόρταρα, απαλλάσσεται η ψυχή, ελευθερώνεται η ψυχή και δεν σκέπτεται πονηρά, δεν κινείται με έναν τρόπο επέσχυντο και βέβαια πράττει το θέλημα του Θεού. Εδώ δηλαδή πρέπει να εστιάσει κανείς ότι άφησε αυτόν τον λογισμό να ριζώσει μέσα του. Ενώ και ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό για τον φόβο έτσι, των Ιουδαίων και της παιδίσκης κλπ. Αλλά βγήκε έξω μετά όταν λάλησε το πετινάρι, βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Και αυτά τα δάκρυα ήταν δάκρυα μετανοίας και επανορθώσεως και τον δέχτηκε ο Χριστός. Ήταν βαρύτατο αυτό το αμάρτημα της αρνήσεως. Δεν τον ξέρω. Δεν τον είδα τον άνθρωπο. Δεν ξέρω τι μου λέτε. Πολύ βαρύ. Αλλά δεν είχε αυτό ριζώσει μέσα το πάθος αυτό. Ας πούμε μέσα του. Ήταν εκείνη τη στιγμή. Επειδή υπερηφανεύτηκε και είπε στον Χριστό εγώ λέει θα θυσιάσω τον εαυτό μου για σένα. Τι λες του λέει η Πέτρο. Θα θυσιάσεις τον εαυτό σου για μένα. Αυτή τη νύχτα θα με προδώσεις. Δηλαδή θα με αρνηθείς μάλλον ότι δεν με ξέρεις. Αυτό θα ήθελα να παραμάσω. Και αμύφθηκε για αυτά τα δάκρυα. Βεβαίως. Όταν ο άγγελος είπε στη μυροφόρα ότι στις μυροφόρες ότι είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο. Και το Πέτρο βεβαίως. Ειδικά έκανε αναφορά ναι. Επειδή είχε πονέσει πολύ ο Πέτρος. Μάλιστα. Συναισθείων δέσποτα τις μαθητές σου μυστικώς εδήλωσας την Παναγία σου σφαγήν δις φθοράς ελυτρωθήμεν ή τα σεπτά σου τιμώντες παθήματα. Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, της Σταυρωμένης Παρασκευής όπως τη λέει ο λαός μας, ψάλλονται, αναγεννώσκονται και ψάλλονται οι μεγάλες ώρες. Μεγάλες ώρες είναι ψαλμοί και ύμνοι που ψάλλονται την πρώτη ώρα. Κανονικά πρώτη ώρα είναι 6 το πρωί, τρίτη ώρα είναι 9 το πρωί, έκτη ώρα είναι στις 12 το μεσημέρι και ενάτη ώρα είναι βυζαντινή, ας πούμε αυτή η αρρύθμιση, είναι 3 το απόγευμα. Έτσι λοιπόν αυτές τις ώρες τις διαβάζουμε το πρωί από τις 9 μέχρι τις 11 με το κοσμικό ορολόγιο και μετά τις 11 αρχίζει ο εσπερινός της αποκαθιλώσεως, κάπου όμως όπως στον ποταμό και στη χώρα γίνεται κανονικά στις 3 η ώρα τότε πρέπει να γίνει ας πούμε ο εσπερινός, αλλά υπάρχουν και αυτές οι εναλλαγές. Και τότε λοιπόν μεταξύ των ψαλμών και των ύμνων, μεταξύ των ύμνων έχουμε το υπέροχο δοξαστικό που το ψάλλουμε βέβαια και το βράδυ στον όρθρο αλλά και στις ώρες. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο ενίδαση την γην κρεμά σας. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλον των ουρανών ενεφέλες. Ράπισμα κατεδέξατο, ο ενιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. Ήλις προσιλώθη, ο νυμφίος της εκκλησίας. Λόγχι εκεδίθη, ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ, δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάσταση. Θα το εξηγήσουμε σύντομα. Σήμερα κρεμάται πάνω στο ξύλο, σταυρώνεται αυτός ο οποίος την γη την τοποθέτησε ανάμεσα στα νερά, την εστερέωσε ανάμεσα στα νερά.
Στέφανον από Αγκάθια φοράει ο βασιλιάς των αγγέλων. Ψευδή Πορφύρα, ξέρουμε ότι του έβγαλαν το χιτώνα και του έβαλαν Πορφύρα για να τον εμπέξουν ως βασιλέα, του έδωσαν ένα καλάμι και του έβαλαν το αγκάθινο στεφάνι για να τον περιπέξουν, λέγοντας να αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Ψευδή Πορφύραν φόρεσε αυτός ο οποίος περιβάλλει τον ουρανό με τα σύννεφα. Ράπισμα καταδέχθηκε αυτός ο οποίος ελευθέρωσε το αδαμιαίο γένος, το ανθρώπινο γένος στον Ιορδάνη με το Άγιο Βάπτισμα, το οποίο δέχτηκε, αλλά και παρέδωσε το χριστιανικό βάπτισμα από τη στιγμή που δέχτηκε το βάπτισμα του Ιωάννου. Κατήργησε το πρώτο και μας παρέδωσε το βάπτισμα το χριστιανικό. Καρφώθηκε με τα καρφιά ο νυμφίος της Εκκλησίας και ντύθηκε με τη λόγχη του εκατόνταρχου για να διαπιστωθεί ο θάνατος του Κυρίου μας, ο Υιός της Παρθένου. Και καταλήγει: προσκυνούμεν τα πάθη σου Χριστέ, δείξε μας και την ένδοξη Ανάσταση. Θα ήθελα λοιπόν να μετά από αυτό να σταθούμε σε κάποιες ερμηνείες που έδωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αλληγορικές ερμηνείες, και έτσι μελετήσαμε προχθές στη σύναξη των ιερέων με μια πολύ υπέροχη ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης του κυρίου Ιωήλ, ο οποίος παραθέτει τις ερμηνείες των πατέρων στο σταυρικό πάθος και είπε ότι όταν ξέσκισε την πλευρά με τη λόγχη ο στρατιώτης, έτρεξε αίμα και νερό. Το αίμα δείχνει την ανθρωπίνη φύση του και το νερό τη θεία φύση. Επίσης δίνει άλλη ερμηνεία ότι το αίμα συμβολίζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή μας θυμίζει μάλλον το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που το αίμα του Χριστού μας λυτρώνει, μας ελευθερώνει, μας αγιάζει, μας καθαρίζει, μας θεώνει. Το νερό είναι το βάπτισμα, έτσι. Με το νερό, μέσα στο νερό, το αγιασμένο νερό, βαπτιζόμαστε. Επομένως, μας παρέδωσε ο Χριστός εκείνη τη στιγμή αυτά τα δύο, βέβαια της Θείας Ευχαριστίας, στο μυστικό δείπνο και το βάπτισμα όταν βαπτίστηκε, αλλά έτσι μας υπομιμνίσκει αυτά τα δύο μεγάλα μυστήρια, της Θείας Ευχαριστίας και του βαπτίσματος. Και το λέμε και στην πρόθεση, όταν κάνουμε ιερείς, ναι, την πρόθεση. Μάλιστα. Λέμε... Ιστος στρατιωτών. Λόγχη ένοιξε και ευθέως εξήθη αίμα και βάζουμε το κρασί, ναι, και είδωρ και βάζουμε νερό. Το νερό. Γιατί είναι ακριβώς. Επίσης μία από τις άλλες ερμηνείες που μας παρέθεσε εκεί ο Σεβασμιώτας είναι ότι στον παράδεισο, λέει, στον παράδεισο, τον παράδεισο μάλλον της Εδέμ, τον επίγειο παράδεισο, τον πότιζε μία πηγή, ένα ποτάμι, το οποίο μετά διαμερίζονταν σε 4 παραποτάμια, θα λέγαμε, παραποτάμους. Και εδώ ας πούμε δίνει αυτή την εξήγηση ότι η πλευρά του Κυρίου μας σαν ένα ποτάμι εξέβλησε τη χάρη του Θεού και τα 4 παραποτάμια είναι τα 4 Ευαγγέλια. Δηλαδή, εφόσον μελετούμε και πιστεύουμε στα Ιερά Ευαγγέλια, αντλούμε αυτή τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Ναι, μήπως κάποια φορά πρέπει να κάνουμε μια ομιλία, ναι, ακριβώς για τα Ευαγγέλια. Αυτά, βέβαια. Τα κείμενα και το... Οπωσδήποτε είναι. Μεγάλο πράγμα να μελετάει ο χριστιανός το Ευαγγέλιο, έστω και από τη μετάφραση αν δεν έχει γνώσεις. Έτσι, να κάθε μέρα ένα κομματάκι, 5 γραμμές, να παίρνει το μήνυμα, τη φωνή του Χριστού στη ζωή του μέσα. Να μας
Βάλτερ η μουσική. Μετά την μεταφορά του επιταφείου αυτού του ειδικού καλήματος που απεικονίζει την ταφή του Κυρίου από τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο, μετά την περιφορά του στο ναό, αυτός αποτίθεται στο κουβούκλιο του επιταφείου που είναι έτοιμο στη μέση της εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς εντός του ναού ψάλλονται τα τροπάρια «Ότε εκ του ξύλου σε νεκρών ο Αρημαθέας καθήλε» κτλ. Κτλ. Και όταν τελειώσουν αυτά ψάλλεται ένα δοξαστικό που λέει «Δόξα Πατή και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας τον αιώνα μην», ένα αριστούργημα, κόσμημα της υμνολογίας. Σε τον αναβαλόμενον το φως ως περιμάτιον, καθελών Ιωσήφ από του ξύλου συν Νικοδήμο, και θεωρήσας νεκρών, γυμνών, άταφων, ευσυμπάθη των θρήνων αναλαβών, οδυρώμενος έλεγεν. Δηλαδή, μέχρι εδώ τι λέει, εσένα που έχεις φορέσει το φως για ρούχο, κατεβάζοντάς σε, ο Ιωσήφ από το Σταυρό μαζί με τον Νικόδημο και αντικρίζοντάς σε νεκρό, γυμνό, άταφο, κανείς να μην έχει φροντίσει για την ταφή σου, ξεκινώντας ένα σπαραχτικό ύμνο συμπάθειας με οδύνη, έλεγε. Τι έλεγε? «Ήμι γλυκίδατε Ιησού, ον προ μικρού ο ήλιος εν σταυρό κρεμάμενον θεασάμενος ζώφων περιεβάλλετο και η γη το φόβο εκειμένετο και διερήγνη το ναού το καταπέτασμα. Αλίμονο γλυκίδατε Ιησού μου, αυτόν που πριν από λίγο όταν σε είδε ο ήλιος να κρέμεσαι το σταυρό, τυλίθηκε με σκοτάδι και η γη από το φόβο
εσύετο και εράγιζε το καταπέτασμα του ναού. Αλλιδού νυν βλέπωσε διεμέ εκουσίως υπελθόντα θάνατον. Αλλά να τώρα σε βλέπω και καταλαβαίνω ότι θέλοντας μετήλθες, δηλαδή πέρασες από θάνατο για μένα, για χάρη μου. Πώς σε κηδεύσω Θεέ μου, ή πώς συνδώσει η λύσω, πώς να σε κηδεύσω Θεέ μου, ή πώς να σε τυλίξω με σεντόνια. Πίες χερσίδε προσάψω το σώνα κύρα τον σώμα, και με ποια χέρια αυτά τα μαρτωρά τα δικά μου θα ακουμπήσω το Άγιό σου και αμόλυντο σώμα, ή ποια άσματα μέλψω της η εξόδου εκτήρμων, ή τι ύμνους να σου ψάλω για το θάνατό σου, εσύ που έχεις εκτιρμούς και λυπάσαι τους ανθρώπους. Δεν έβρισκε ο ύμνοδος με το στόμα του Ιωσήφ, του Αρημαθέας, δεν έβρισκε λόγια, δεν ήξερε τι να πει. Μεγαλύνω τα πάθη σου, υμνολογώ και την ταφή σου, συν τη Αναστάση κραυγάζον Κύριε δόξαση. Καταλαβαίνω το μεγαλείο των παθών σου. Ψάλω ύμνους στην ταφή σου και με τη χαρά της Αναστάσεώς σου καρβγάζοντας δόξα σε σένα Κύριε. Πράγματι πολύ υπέροχος ο ύμνος αυτός. Εξαίρετος. Αυτός που το έγραψε δεν ξέρω ποιος ήταν. Δεν θυμάμαι. Το είχα δει αλλά δεν θυμάμαι. Ήταν πολύ καλός αυτός. Τα λέει όλα. Σκεφτούμε τη σκηνή αυτή που τον κατέβασε τον Χριστό από εκεί. Είναι στον Εσπερινό αυτό. Ναι, Εσπερινό που γίνεται. Γίνεται εκεί η αποκαθήλωση ναι, μαζί. Τις τρεις η ώρα. Τρεις η ώρα βέβαια. Το μεσημέρι. Μάλιστα. Να ακούσουμε λίγο ύμνο. Και την σκέψη της προδοσίας γινώσκων εν αυτό τον Ιούδα διλέξας αδιόρθωτον μεν τούτον επισταμένος γνωρίσε δε πάση βουλωμένος ότι θέλων παρεδώ κόσμον αρπάσεις του αλλοτρίου μακρόθη με δόξα σοι. Νεδό. Και προχωρούμε τώρα στο Μέγα Σάββατο. Είναι η τελευταία ημέρα του Ιερού Τριωδίου και τιμάμε και γιορτάζουμε το γεγονός της ταφής του Κυρίου μας. Ο Κύριος μας κατεδέχθη, όπως είπαμε, τα πάθη, το σταυρικό πάθος, και ως κοινός θνητός ενταφιάστηκε. Αλλά καθώς το σώμα ενταφιάστηκε, η ψυχή με τη θεότητά του οδηγήθηκε στον Άδη. Όχι για να την κρατήσει ο Άδης, αλλά για να κηρύξει στους νεκρούς το μήνυμα της σωτηρίας του Ευαγγελίου του. Και οι καλοπροαίρετες ψυχές που άκουσαν αυτό το μήνυμα τις πήρε μαζί με τον Αδάμ και την Εύα και τους ανήλκησε, τους πήρε στον Παράδεισο. Γι' αυτό λέει ότι ο Άδης θρηνούσε αυτή την απώλεια. Και θα πούμε ένα ύμνο που ακριβώς αυτό διαζωγραφεί τη θλίψη του προσωποποιείται ο Άδης, ας πούμε, και λέει να έχασα τις ψυχές, τους κρατουμένους,
όλους τους έχασα, άδειασε. Επενίσσεται ο ναι. διάβολος εδώ. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ανθρωποκτόνος. Διάβολος, βεβαίως. Να δούμε εδώ το τροπάριο αυτό. Σήμερον ο Άδης στένων βοά, κατεπόθυμο το κράτος, ο ποιμήνες σταυρώθη και τον Αδάμ ανέστησεν. Ον περ ευασίλευον εστέριμε και ους κατέπιον ισχύσας πάντας εξήμεσα. Εκένωσε τους τάφους ο σταυρωθής, ουκ ισχύει του θανάτου το κράτος. Δόξα Κύριε το σταυρό σου και τη Αναστάση σου. Αυτό θέλει να πει ότι σήμερα, το Μέγα Σάββατο, έτσι, ο Άδης στενάζοντας φωνάζει δυνατά. Η εξουσία μου έχει κατεδαφιστεί, έχει γκρεμιστεί. Ο ποιμένας, ο αρχιποίμενας Ιησούς Χριστός, σταυρώθηκε και ανέστησε τον Αδάμ και το αδαμιαίο γένος. Δηλαδή, όπως είπαμε, κήρυξε και πήρε τις ψυχές οι οποίες ήταν καλοπροαίρετες στον Παράδεισο. Βέβαια, υπενίστηκε την Ανάσταση των νεκρών, έτσι που, ναι, ναι, που, που έγινε, ας πούμε, μόλις μετά την Σταύρωση του Κυρίου μας, που έγινε σεισμός μέγας και πολλά σώματα, λέει, των γεκοιμημένων, των αναρέτων ανθρώπων, αναστήθηκαν και φανερώθηκαν στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ. Και συνεχίζει το θρήνο του ο Άδης, εκείνον που στους οποίους βασίλευα εγώ, αυτούς τους έχασα και αυτούς που είχα καταπιεί με τη δύναμή μου τους έβγαλα, τους εξήμεσα, όπως τον εμετό βγάζουμε. Εκένωσε τους τάφους ο σταυρωθής Ιησούς Χριστός, τους άδειασε τους τάφους, γιατί είπαμε αυτό ότι ανέστησαν. Δεν ισχύει το κράτος και η εξουσία του θανάτου πια. Δόξα Κύριε στο σταυρό σου και στην Αγία σου Ανάσταση. Και έτσι κλείνουμε τον κύκλο της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας και ερχόμαστε βέβαια τη νύχτα του Πάσχα που ακούγεται το δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών. Σε αυτό θα μείνουμε, δηλαδή που έτοιμος ο ιερεύς για να κάνει την Πασχαλινή τη μοναδική λειτουργία, την ιερότερη, το ίδιο είναι η Θεία Λειτουργία, αλλά έχει λαμπρότητα εκείνη τη νύχτα, ιδιαίτερη λαμπρότητα πνευματική, ετοιμάζεται και μεταδίδει το φως, το οποίο μας έρχεται βέβαια από τον Πανάγιο Τάφο ή αν δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, από την ακίμητη κανδύλα που καίει μπροστά στον εσταυρωμένο, από εκεί παίρνει ο ιερεύς το φως και το μεταδίδει. Και λέει δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Αυτό που δεν δει ποτέ, το άδυτο, το άκτιστο φως, αυτό το οποίο είναι αναλύωτο το φως. Και βεβαίως εννοούμε τον ίδιο τον Χριστό. Διότι ο Χριστός είναι το φως του αληθινών. Και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών. Και έτσι λοιπόν από εκεί αρχίζουμε το Άγιο Πεντηκοστάριο, άλλη περίοδος, λαμπρή περίοδος, λαμπροφόρος περίοδος και γιορτάζουμε 40 μέρες την Ανάσταση του Χριστού μετά την Ανάληψη και μετά από 10 μέρες την Αγία Πεντηκοστή. Και έτσι παρουσιάσαμε αυτόν τον κύκλο έτσι, της Αγίας Μεγάλης Εβδομάδος και το γεγονός της Αναστάσεως με τους ύμνους αυτούς τους οποίους παραθέσαμε. Να κάνουμε ένα σχόλιο το Μέγα Σάββατο. Ναι, ναι πατέρα. Ναι, έχει χάσει όποιος δεν παραβρέθηκε ενωρίς στη λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου. Γιατί εκείνη την ώρα που ο ιερέας λέει το Ανάστα ο Θεός κρίνων την γη, ότι εσύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση, είναι ανεπανάληπτη η ατμόσφαιρα. Γι' αυτό εγώ θα ικέτευα τους ακροατές μας να θυσιάσουν μισή ώρα νωρίτερα του Σαββάτου, του Μεγάλου, να πάνε στην εκκλησία να ακούσουν αυτό. Ο παπάς βέβαια εκεί την ώρα μοιράζει, σκορπάει
δαφνόφυλλας όλη την εκκλησία για το πανηγυρικό της ημέρας και της προσδοκίας του Πάσχα. Θα ήθελα πάνω σε αυτό να προσθέσω ότι εκείνη την ώρα γίνεται ο εσπερινός της Αναστάσεως. Ναι. Και λέει βέβαια αυτό το ύμνο «Ανάστα ο Θεός» είναι του Δαβίδ. Βέβαια, ένας ύμνος προφητικός, είναι. Ναι. Αλλά γίνεται μια παρανόηση και λέμε ότι από εκείνη τη στιγμή γίνεται η Ανάσταση. Όχι, και αφού κοινωνάμε πάμε και τρώμε τα Πασχαλινά. Όχι. Γίνεται αυτό δυστυχώς. Το Μέγα Σάββατο είναι το μόνο Σάββατο που νηστεύουμε και το λάδι. Και το λάδι το νηστεύουμε. Προσέξτε, μπορεί να λέμε τον εσπερινό της Αναστάσεως, αλλά δεν πάει να είναι η ημέρα έτσι, της ταφής του Κυρίου μας. Θέλει πολύ προσοχή αυτό για να μην χαλάμε αυτό το οποίο φτιάξαμε όλη τη Σαρακοστή και όλη την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Εξ αγνίας αυτό γίνεται. Η χαρά και ο ενθουσιασμός και το συνέστημα είναι πνευματικά. Έτσι. Δεν έτσι. Έχουμε να κάνουμε φαγητά. Βεβαίως. Γι' αυτό μετά τη Δωδεκάτη, αφού παρακολουθήσουμε βέβαια το Χριστός Ανέστη, και δεν μείνουμε σε αυτό. Ευχής έργων είναι να μείνουμε στην Πασχαλινή Θεία Λειτουργία. Θα το λέμε κάθε φορά, Πέτερ Πέτρο. Βέβαια. Δεν ξέρω αν κουράζουμε μερικούς. Αυτό... Χάνουμε πάρα πολλά. Για μια μισή ώρα αργότερα θα ζεσταθεί η μαγειρίτσα, δεν παθαίνει τίποτα. Θα είναι πιο νόστιμη. Δηλαδή είναι σαν να φεύγουμε. Ακούμε το Χριστός Ανέστη. Αρχίζουν οι κροτίδες, τα βεγγαλικά, όλα αυτά. Και πολλές φορές δεν ακούγεται και το Χριστός Ανέστη. Δεν ακούγεται ολόκληρο και σηκωνόμαστε, δίνουμε το φιλί της αγάπης εκεί και φεύγουμε. Πολλοί κόσμος πάει για την τράπεζα. Αυτό όχι. Πρέπει να προηγηθεί η τράπεζα η πνευματική. Να συμμετάσχουμε στο τραπέζι το πνευματικό που ο Χριστός μας θυσιάστη γι' αυτό να μας κάνει πλούσιους πνευματικά. Σεβανιώτε, ας το κολλάσουμε, ας το δικαιολογήσουμε σαν άγνοια. Ακριβώς αυτό. Δεν ξέρουν τι είναι η λειτουργία του Πάσχα. Δεν κρίνουμε. Δεν γνωρίζω τι είναι η λειτουργία του Πάσχα. Έτσι. Βλέπει κανείς όμως κάθε φορά και περισσότεροι παραμένουν. Γιατί είτε το ακούνε είτε το βιώνουν αυτό και όταν το ζήσουν μετά δεν φεύγουν. Γιατί πράγματι χάνουμε πολλά πράγματα. Βάλτε λίγο μουσική και να κλείσουμε. Εδώ καν καλά.
Φτάσαμε με τη χάρη του Θεού στο τέλος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου ακροατές, αγαπητέ Παναγιώτη, πολύ σε ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία που μας έδωσες. Και θα ήθελα να πω ότι η Ιερά Υμνολογία, η Εκκλησία μας, μας παρέθεσε μία πλουσιότατη πανδεσία, μία πνευματική τράπεζα με τους ύμνους και με τις ευκαιρίες αυτές που είχαμε να αναφερθούμε σε αυτά τα κοσμοσωτήρια γεγονότα. Αυτό το οποίο απομένει από μας είναι αυτές τις Άγιες ημέρες πράγματι να τις αξιοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε κατά τον καλύτερο πνευματικό τρόπο τις ευκαιρίες που μας δίνει με την νηστεία, τη διπλή νηστεία και την πνευματική και τη σωματική, με τους ύμνους αυτούς, με την παρακίνηση για την μετάνοια και για την πνευματική μας ανόρθωση, όλα αυτά να τα αξιοποιήσουμε μέσα στο κατανυχτικό κλίμα των ακολουθιών, ιδιαίτερα των βραδινών και των άλλων βέβαια της Μεγάλης Εβδομάδος, και μέσα σε αυτό να μπορέσουμε να βιώσουμε τη Θεία Αγάπη που εκφράστηκε με τα Άγια Πάθη του Κυρίου μας. Τόσο αγάπησε, λέει ο Θεός, τον κόσμο, ώστε έδωσε τον μονογητή Υιό να θυσιαστεί για να μην χάνεται όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και να μπορέσουμε έτσι με ειρήνη, με γαλήνη ψυχής, με αγάπη, με καταλλαγή, έτσι αυτές τις ημέρες με ηρεμία να ζήσουμε. Και θα μου επιτρέψετε έτσι σαν ποιμενάρχη σας έτσι να παρακαλέσω ιδιαίτερα, γιατί αυτές τις τελευταίες ημέρες έτσι κάποιες δημόσιες συζητήσεις γίνονται για τα ιερά μας προσκυνήματα. Δυστυχώς από την αρχή του Τριωδίου παρουσιάστηκε ένα νέο προεδρικό διάταγμα επικυρωμένο που για τα προσκυνήματα λέει κάποια πράγματα τα οποία θέλουν πολύ πολύ προσοχή, και αυτό δημιούργησε βέβαια μια διαφωνία με τις αρχές, το Δήμο, την Εγχώριο. Εν πάση περιπτώσει θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι μια καλόπιστη προσπάθεια για να αποταθούμε, εφόσον υπάρχουν διχογνωμίες, η δικαιοσύνη της πατρίδος μας, η ανώτατη βαθμίδα θα αποφανθεί πάνω σε αυτό. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό, γιατί έχουμε δώσει εδώ σε όλους τους πιστούς από ένα ενημερωτικό φυλάδιο, και να μείνουμε σε αυτό. Αυτό που θα ήθελα να παρακαλέσω είναι με πολύ ηρεμία να μην διαταράξει αυτές οι συζητήσεις, ξέρω εγώ, οι αντιπαραθέσεις κλπ. Να μην υπάρχουν οξύτητες σε αυτές τις Άγιες Μέρες, για να μην χάσουμε τη χάρη του Θεού, να μην χάσουμε την ευλογία του Θεού, να μπορέσουμε να το κάνουμε, γιατί όλοι μας θέλουμε το καλύτερο για τα Άγια προσκυνήματά μας. Αυτό το ξέρει ο Θεός, και βεβαίως ό,τι γίνεται, γίνεται για την προστασία και την περιφρούρηση αυτών των ιερών προσκυνημάτων, που είναι ό,τι ιερότερο έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Να ευχηθώ από την πλευρά μου ο Πανάγιος Θεός να μας δώσει πλούσιο το φωτισμό, τη χάρη Του, τη δύναμή Του, ούτως ώστε έτσι να αναγεννηθούμε και να αναπλαστούμε πνευματικά σε αυτές τις Άγιες ημέρες, και πραγματικά να αξιωθούμε της χαράς, της πασχαλινής χαράς, του Θείου Φωτός, της αγάπης, της ειρήνης και όλων των θείων δωρεών του Αναστάντος. Καλό και ευλογημένο Πάσχα. Πατρ Πέτρο, και εσείς. Επιτρέπετε και εμένα. Επειδή υπάρχουν πολλοί αδελφοί μας οι οποίοι υποφέρουν οικονομικά και είναι στα όρια της επιβιώσεως, να μην χάνουν το θάρρος τους. Και το θάρρος μας δεν πρέπει να το χάνουμε από υλικές δυσπραγίες. Άλλωστε ο κατηχητικός λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου που διαβάζεται αμέσως πριν από τη λειτουργία του Πάσχα έχει μία παράγραφο που προτρέπει: μη δεις θρηνήτο παιδίαν, πενίαν. Μη δεις θρηνήτο πενίαν,
εφάνει γάρ η κοινή βασιλεία. Δηλαδή, μπροστά στο πολύτιμο αγαθό, το σκοπό της ζωής μας και το νόημά της, στη βασιλεία του Θεού και στην καταχάρην συμμετοχή μας, όλα τα άλλα, ακόμα και η πείνα, ακόμα και η στέρηση, μοιάζουνε μικρά λοφάκια και όχι αδιάβατα όρη. Αυτός ο φάρος της Αναστάσεως, σαν τους φάρους της θάλασσας της τρικυμισμένης, που έχουν διάφορες εμβέλειες, άλλος έχει μικρή, άλλος έχει μεγάλη, αυτός ο φάρος της Αναστάσεως και μάλιστα αναμεταδιδόμενος κάθε Κυριακή, γιατί κάθε Κυριακή Ανάσταση, αστηρίζει όλους μας όλο το χρόνο από τη χαρά αυτής της ίδιας της ημέρας της Αναστάσεως μέχρι την επόμενη χρονιά, που ευχόμαστε να είναι για όλους πραγματική ζωή και χαρά. Αμήν. Χρόνια πολλά. Καλό και ευλογημένο Πάσχα. Θερμές ευχαριστίες. Σεβασμιότατε και Πατέρα Πέτρο, σας ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε και τους αγαπητούς μας ακροατές που μας άκουσαν και για τα πολύ ωραία σχόλια που μας έγραψαν. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας νύχτα. Το πρόγραμμά μας συνεχίζεται.